Gracias. Señor Fountoulis. Η ένταξη της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Κροατίας στο χώρο Σέγγεν έχει καθυστερήσει αδικαιολόγητα. Από τη στιγμή που αυτές επιθυμούν να ενταχθούν και πληρούν τα κριτήρια, μόνο προκαταλήψεις έχουν κρατήσει εκτός εδώ και μερικά χρόνια. Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στον αριθμό των κρατών που θα ανήκουν στη Σέγγεν, αλλά στις ίδιες προβλέψεις της συνθήκης αυτής και κυρίως στον τρόπο εφαρμογής τους. Τη στιγμή που μιλάμε, πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν προσωρινά αναστείλει την εφαρμογή της Σέγγεν για τις πτήσεις προερχόμενες από την Ελλάδα, με πρόφαση την πιθανή είσοδο λαθρομεταναστών. Η γερμανική κυβέρνηση, ίδια της καγκελαρίου Μέρκελ, ήταν που κάλεσε εξ αρχή τους λαθρομετανάστες στην Ευρώπη, αλλά πλέον μετά την πολιτική ζημιά που υπέστη το κόμμα της, αποφάσισε να προβεί σε αυτή την κίνηση μικροπολιτικής που απευθύνεται κυρίως στο εσωτερικό της ακροατήριο. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό αποδεικνύει τα κενά της συνθήκης αυτής. Η πρότασή μας είναι η πλήρης επαναφορά όλων των συνοριακών ελέγχων, χωρίς αυτό να σημαίνει πως περιορίζει η διέλευση των ανθρώπων, απλά θα ελέγχεται. Μέχρι στιγμής, άλλωστε, τα μεγαλύτερα ωφέλη από την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία ατόμων εντός της Ένωσης τα έχουν αποκομίσει διάφοροι εγκληματίες, λαθρέμποροι, έμποροι ναρκωτικών και διακινητές ανθρώπων. Ευχαριστώ.